Επιστρέψαμε στο στούντιο, κυρίες και κύριοι, με τον κύριο Παναγιώτη Κοτρώνη. Κύριε Κοτρώνη, καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε. Καλησπέρα, καλώς σας βρήκα. Και ο κύριος Παναγιώτης Κοτρώνης, που είναι στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, και μήπως από εκεί θα έπρεπε να ξεκινήσω. Στην Ομαρχιακή Επιτροπή. Και στην Ομαρχιακή. Μήπως από εκεί θα έπρεπε να ξεκινήσω αυτή τη συνέντευξη, αν παραμένετε τελικά στο ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ αν παραμένω. Ναι. Αστειεύεστε, βέβαια. Άρα παραμένετε στο ΣΥΡΙΖΑ. Το ξεκινάμε έτσι απλά. Μέχρι να πεθάνω. Μέχρι να πεθάνω. Λοιπόν, για να αλλάζω. Να ξεκινήσουμε. Όπως κάποιοι άλλοι. Εγώ υπηρετώ το ΣΥΡΙΖΑ, όχι το ΣΥΡΙΖΑ, του ΚΚΕ εσωτερικού, γιατί από εκεί προέρχεται ο ΣΥΡΙΖΑ, όχι από το ΚΚΕ, γιατί το ΚΚΕ είναι ΚΚΕ, υπάρχει. Ακριβώς. Ενώ το παλιό ΚΚΕ εσωτερικού και μετά ελληνική αριστερά κτλ. Δεν υπάρχει. Γιατί είναι συνέχεια ο ΣΥΡΙΖΑ αυτών των κομμάτων. Εγώ λοιπόν υπηρετώ από το 81 για να. Να σας θυμίσω κάτι, εγώ το 81 ψήφισα ΠΑΣΟΚ και την άλλη μέρα που πήγαν και γράφουν όλοι στο ΠΑΣΟΚ πήγα και γράφηκα στο ΚΚΕ εσωτερικού που είχε πάρει 1,34. Μάλιστα. Και μετά ήσασταν στο ΣΥΡΙΖΑ του 3%. Από τότε είμαι στο ΚΚΕ εσωτερικού 19 Οκτωβρίου του 1981 με ποσοστό εκτός Βουλής 1,34. Και πού από το ΠΑΣΟΚ πήγατε στο ΚΚΕ? Δεν ήμουν ΠΑΣΟΚ. Ψήφισα, λέω. Τότε όλος ο κόσμος ψήφισε. Ποιος δεν ψήφισε ΠΑΣΟΚ τότε? Το 50% ψήφισε ΠΑΣΟΚ. Μάλιστα. Αλλά είχα πει εγώ στους συντρόφους μου τους τότε, γιατί δεν ήμουν κομματικό μέλος, ήμουν φίλος, έδινα κάποια χρήματα, κάποια συνδρομή απ' έξω και τους είπα ότι εγώ θα ψηφίσω ΠΑΣΟΚ, λάθος, σωστό, αυτό θα κριθεί. Ναι. Και την άλλη μέρα θα έρθω και μου λέγανε εσύ είσαι παλαβός, όλοι πηγαίνουν στις κλαδικές για να διοριστούν και εσύ ήρθες στο ΚΚΕ εσωτερικού. Και πήγατε στο ΚΚΕ εσωτερικού και μετά στο ΣΥΡΙΖΑ. 19 Οκτωβρίου του 81. Όχι στο ΣΥΡΙΖΑ, έχει κι άλλα. ΚΚΕ εσωτερικού, διασπάστηκε και το ΚΚΕ εσωτερικού, εγώ πήγα στην ΕΑΡ. Και ήταν ένα άλλο κόμμα. Δεν ήξερα ότι αυτή είναι η διαδρομή σας. Ο Μπανιάς ήταν με το ΚΚΕ εσωτερικού ανανεωτική αριστερά. Εγώ πήγα με την ελληνική αριστερά του Κύρκου. Το 87, το 89 κάναμε τον ενιαίο συνασπισμό. Το 88 μάλλον με το ΚΚΕ. Μετά έφυγε, ξανά διασπάστηκε και πήγε το ΚΚΕ. Ο συνασπισμός, εγώ συνέχισα στο συνασπισμό. Μετά έγινε το. Πέρασα δηλαδή 4 διασπάσεις. Και, και εγώ όταν τους έλεγα από την αρχή ότι με την αριστερή πλατφόρμα δεν γίνεται με αυτούς τους ανθρώπους να κάνουμε χωριό. Όταν ο ένας λέει σε στρατηγικό, τέτοιο στρατηγικό, τόσο στρατηγικό στόχο έξω από την Ευρώπη, μέσα στο ευρώ, και ο άλλος λέει έξω στη δραχμή, και ο άλλος λέει το αντίστροφο, δεν μπορούμε να κάνουμε χωριό με αυτούς τους ανθρώπους. Τότε δεν μας άκουσαν και επέλεξαν την ώρα της διάσπασης οι ίδιοι. Όπως και ο κύριος Κουβέλης. Όταν τους λέω εγώ με αυτούς τους ανθρώπους δεν μπορούμε να κάνουμε τότε χωριό, είναι ΠΑΣΟΚ οι άνθρωποι. Θέλαν, φαγωνόταν. ΠΑΣΟΚ, ΠΑΣΟΚ, ΠΑΣΟΚ. Δεν μπορούμε να κάνουμε χωριά. Και τους αφήσαμε να επιλέξουν το timing της διάσπασης. Όπως αφήσαμε και αυτούς να επιλέξουν το timing της διάσπασης. Βέβαια τώρα με πολύ πιο σοβαρές καταστάσεις, γιατί ήμασταν κυβέρνηση. Ακριβώς. Και υποστήκαμε αυτό. Ωραία. Και υπήρχε λύση τότε. Το Γενάρη δεν έπρεπε να μπει ούτε ένας από την πλατφόρμα υποψήφιος. Ούτε μισός. Όταν οι αποφάσεις του κόμματος λένε ευρώ. Σωστό. Μέσα όταν εκεί. Ήταν άλλες. Αυτοί λένε δραχμή και έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι, αλλά το κρύβανε. Αυτό ήταν μια τακτική. Δεν το κρύβαν. Πώς δεν το κρύβανε όταν τους ρωτήσαμε. Ίσα. Το λέγανε έξω, αλλά λέγανε. Έξω, επίσημα λέμε τώρα τι λέγανε. Επίσημα. Το λέγανε συνεντεύξεις. Το λέγανε ότι εμείς θα υπηρετήσουμε την αρχή της πλειοψηφίας που βεβαίως δεν την υπηρέτησαν. Και επίσης υπογράψαμε ένα κώδικα δεοντολογίας όλοι οι υποψήφοι του Γενάρη ότι όποιος διαφωνήσει θα παραιτηθεί και θα παραδώσει την έδρα του. Κανένας δεν παρέδωσε την έδρα. Άρα ζήσατε όλες αυτές τις διασπάσεις, τις τρικυμίες. Και όλοι λέγαν, εγώ έλεγε η Δαμανάκη, γιατί ερχόταν εδώ και της έλεγα δεν σε βλέπω καλά. Εδώ, λέει εγώ τελευταία θα κλείσω την πόρτα, πρώτη την έκλεινε. Την άνοιγε, την έκλεινε κτλ. Μετά ο Κουβέλης, μήπως παιδιά πάλι διασπαστούμε, μη στεναχωριέστε, δεν υπάρχει λόγος διάσπασης, διάσπαση. Λοιπόν. Το ίδιο, το ίδιο και με την πλατφόρμα μας λέγανε ότι είναι πλούτος. Μεγάλος πλούτος λέει και είναι στα δύσκολα, οι διαφορετικές απόψεις. Εφόσον έχετε μείνει στα δύσκολα και σε πολλά δύσκολα, όπως μας περιγράφετε τόση ώρα, τι έγινε πριν από λίγες μέρες στις εκλογές του Σεπτέμβρη? Τι έγινε, Σεπτέμβρη έχουμε ούτως ή άλλως, 20 Σεπτεμβρίου. Γιατί δεν θέλατε να συμμετέχετε σε αυτές τις εκλογές? Όχι εγώ προσωπικά. Τι έγινε? Υπήρχε απόφαση, πολιτική απόφαση της Νομαρχιακής Επιτροπής. Να είστε εσείς εκτός. Όχι, με συντριπτική πλειοψηφία. Σε 15 μέλη της Νομαρχιακής Επιτροπής, 2 ψήφισαν υπέρ του να είναι πρώτη η κυρία Σταμπούλη. 2. Ναι. Μία και η ίδια. Ωραία. Ξεκίνησε το θέμα από εκεί επιτροπής. Δηλαδή. Ποιος αν θα ακολουθεί η σειρά. Οι υπόλοιποι με συντριπτική πλειοψηφία, 7, τα άλλα ήταν κάτι λευκά και τέτοια, ψήφισαν ότι πρέπει να είναι επικεφαλής ο κύριος Βελίκης, ο σύντροφος Βελίκης επικεφαλής. Ναι. Του στείλαμε λοιπόν την απόφαση κάτω και μας τη γύρισαν χωρίς να την λάβουν υπόψη της. Εγώ λοιπόν
εφαρμόζοντας το άρθρο 5 του καταστατικού του ΣΥΡΙΖΑ, που λέει ότι όταν με μια απόφαση διαφωνείς, δεν είσαι υποχρεωμένος να την υπηρετήσεις, αρκεί να μην την υπονομεύσεις. Αυτό ακριβώς και έκανα. Mm-hmm. Μάλιστα. Πείτε μου όμως, εσείς είπατε ότι ο λόγος ήταν αν θα τηρηθεί η σειρά στην ουσία. Και δεν είναι προσωπικός ο λόγος. Αν θα τηρηθεί η σειρά στην ουσία. Δεν ήταν προσωπικός ο λόγος. Αποτελεσμάτων. Ναι. Ήταν πολιτικός ο λόγος. Πολιτικός ο λόγος. Τι ήταν δηλαδή. Δεν μπορεί εμείς όταν κάνουμε την πρώτη Νομαρχιακή Επιτροπή μετά την Συμφωνία. Την πρώτη Νομαρχιακή Επιτροπή. Ναι. Τότε που όλα παίζονταν. Και μάλιστα θεωρούσαν τις αριστερές πλατφόρμες ότι έχουν την πλειοψηφία. Σε 200, αν θυμάστε τον αριθμό μέλη της Κεντρικής Επιτροπής, είχαν συλλέξει 109 υπογραφές. Πεζόταν το παιχνίδι να χάσουμε το κόμμα και να ανατραπεί ο πρόεδρος. Όταν λοιπόν στην πρώτη Νομαρχιακή Επιτροπή που συνεδριάζαμε εμείς για να στηρίξουμε τον πρόεδρο ή όχι, την πλατφόρμα ή τον πρόεδρο, μας στέλνει τη θέση της η κυρία Σταμπούλη και λέει ότι εμένα η θέση μου στην ψηφοφορία ήταν παρόν. Να πω παρόν, αλλά επειδή ο κύριος Τσίπρας μας είπε αν δεν πιάσουμε 120 βουλευτές πέφτει η κυβέρνηση, γι' αυτό και ψήφισα ναι. Ή έχεις μια θέση ή δεν έχεις. Τι θα πει εγώ όταν θεωρείς την απόφαση του Προέδρου καταστροφική, την καταψηφίζεις και παρετήσαι. Όχι εγώ ήμουν να ψηφίσω παρόν, αλλά ψήφισα ναι κτλ. Όταν εγώ λοιπόν ακούω τη βουλευτή ότι είναι υπέρ του παρόν, γιατί εγώ να μην πάει το μυαλό μου σε Ραχίλ Μακρύ, σε Κωνσταντοπούλου, και να πω στις δύσκολες καταστάσεις που έρχονται δεν έχω εμπιστοσύνη. Και αυτό δεν ήταν μόνο δική μου θέση. Αυτή η πολιτική θέση καταγράφτηκε στην απόφαση της Νομαρχιακής Επιτροπής. Έτσι έλεγε η απόφαση της Νομαρχιακής Επιτροπής. Ότι δεν έχουμε εμπιστοσύνη, ότι το και το και το. Έτσι το στείλαμε. Η κυρία Σταμπούλη ήταν παρούσα, δεν ήταν σε αυτή τη συνεδρία. Παρούσα. Όταν αποφασίζατε αν θα είναι πρώτη στη λίστα. Και τι είπε όταν είδε ότι έλαβε μόνο 2 ψήφους. Και όλοι οι συνάδελφοί της, πώς είστε, 13 μέλη είπαν όχι στην πρώτη θέση. Δεν είπαν όχι, 7 είπαν όχι, άλλοι είπαν λευκό. Α, είχαμε και αυτούς. Ναι, αλλά και το λευκό όπως αντιλαμβάνεστε δείχνει ότι δεν θέλουν να είναι πρώτοι. Ναι, εντάξει. Αν έχεις ξεκάθαρη θέση και ήθελες να είναι κυρία Σταμπούλη, θα το εξέφραζες δια της ψήφου. Και τι είπε και την ώρα, δεν είπε ή για λόγους ευθυξίας να πει ότι ώρα εγώ αποχωρώ τότε εφόσον το βάζετε έτσι όλοι. Όχι. Εσείς το βρίσκετε όμως λογικό το να μην ακολουθήσουν τα κεντρικά τα αποτελέσματα των εκλογών, την απόφαση του Σεραϊκού λαού. Ο κόσμος, οι Σεραίοι αποφάσισαν ότι η κυρία Σταμπούλη ήταν πρώτη εδώ σε τοπικό επίπεδο, καταρχάς, σε ψήφους. Καταρχάς, τι ήθελαν μέσα στην πλήρη. Καταρχάς συνεργαζόμενοι με 3 άλλους, οι οποίοι τώρα είναι στην πλατφόρμα, στη Λαϊκή Ενότητα. Συνεργαζόμενοι είναι όταν λέτε πότε, έδιναν σε εκλογές. Βεβαίως, έδιναν σταυρούς άλλοι 3. Αν γίνανε και τέτοιες και εκλογές του Ιανουαρίου. Και τυχαίως, αφού τα ξέρετε κι εσείς. Και τυχαίως, όλος τυχαίως και οι 3 αυτοί, όλος τυχαίως και οι 3 αυτοί τώρα ήταν υποψήφιοι με την Λαϊκή Ενότητα. Όλος τυχαίως. Ποιοι ήταν αυτοί με τους οποίους συνεργάστηκε. Τα ξέρετε, αφού τα βλέπατε. Μοιραζόταν τα ψηφοδέλια και το ξέρατε εσείς. Σταυρωμένα. Εσείς που το λέγατε. Σταυρωμένα. Σταυρωμένα, ναι. Σταυρωμένα. Σταυρωμένα. Και με ποιους ήταν, μπορείτε να πείτε, με ποιους ήταν. Εσείς δεν είδατε ποτέ δύο ψηφοδέλια του συνεργάστηκε. Πώς δεν είδα. Και εγώ είδα. Και εσείς είδατε. Τώρα εγώ δική μου μαρτυρία δεν πιάνει. Πώς δεν πιάνει. Η δική σας μαρτυρία πώς δεν πιάνει. Πείτε εσείς τα ονόματα αφού τα ξέρετε. Τα βλέπατε. Εσείς μου το λέγατε. Τα βλέπατε τα ψηφοδέλια που μοιράζαν στα καφενεία. Φανερά. Συνεργάστηκε δηλαδή με άλλους 3. Μάλιστα. Τον κύριο Καμπανταϊδη και τον κύριο Παπαϊωάννου με ποιος συνεργάστηκε. Παπαϊωάννου δεν ήταν υποψήφιος. Όχι, τον κύριο Καμπανταϊδη. Θέλετε να μου πείτε με ποιος συνεργάστηκε. Ναι, όχι, δεν θέλετε να πείτε. Δεν. Ωραία. Εσείς λοιπόν, είπατε όμως. Άρα, εγώ δεν είπα τίποτα. Είπατε, δεν είπατε. Πότε τα είπα τώρα εγώ. Τώρα δεν είπατε Καμπανταϊδη. Α, ναι, για τον κύριο Καμπανταϊδη. Λέτε ναι για τον κύριο Καμπανταϊδη. Σας ρωτάω, ναι ή όχι. Αφού το ξέρετε. Τώρα κύριε, δεν παίξουμε την κολοκυθιά τώρα δημοσίως. Απαντήστε, ναι ή όχι. Δεν απαντώ. Ωραία. Η καταγγελία μένει σε αυτό, δηλαδή ότι συνεργάστηκε με 3. Δεν είναι αυτό. Αυτό ήταν το ένα σκέλος. Το στην αρχή. Το όχι, άλλο σκέλος. Το βάζετε είναι... ότι και καλά πήρε ναι. τις εκλογές. Το άλλο σκέλος είναι ότι πάμε σε εκλογές. Με 3 πάμε σε εκλογές. Από την για ποιο πλατφόρμα. Λόγο πάμε σε εκλογές μέσα σε ένα 7μηνο, για ποιο λόγο. Διότι αποστάτησαν κάποιοι σύντροφοι. Ωραία, ναι. Έτσι. Γι' αυτό. Ναι. Γιατί και αυτοί οι σύντροφοι που λέγατε ότι ο λαός έδωσε μια. Α, να σας θυμίσω λοιπόν από αυτούς τους 30, οι 15 ήταν πρώτοι στις περιφερειές τους. Λαφαζάνης. Ναι. Σταθάς, όλοι ήταν πρώτοι. Για να τους βάζαμε και αυτούς τότε. Και αυτοί λέγανε ότι ο κύριος Τσίπρας, αν θυμάστε ο Πετράκος, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, έλεγε ο κύριος Τσίπρας είναι υποχρεωμένος να μας βάζει το ψηφοδέλη. Γιατί δεν τους έβαλε. Γιατί δεν τους έβαλε. Και να βάλει τους άλλους που είπαν παρόν. Οι άλλοι είπαν παρόν. Αυτή ήταν λοιπόν η πολιτική μας διαφωνία. Και δεν ήταν μόνο δική μου, ήταν αρκετών στο κόμμα.
και στην Ομαρχιακή. Ότι τα παρόν δεν έχουν θέση. Η κεντρική τέτοια αποφάσισε, λοιπόν, γίνονται και λάθη. Να σας πω ποιος δικαιώθηκε, το αν σωστά επέλεξε ο πρόεδρος στην Κοζάνη τη Μακρύ ή η Νομαρχιακή Επιτροπή που δεν την είχε βάλει στα ψηφοδέλτια. Ποιος δικαιώθηκε. Στην Κοζάνη η κυρία Μακρύ δεν είχε πάει στα ψηφοδέλτια, δεν είχε μπει στα ψηφοδέλτια. Και μπήκε με απόφαση του πρόεδρου. Ποιος δικαιώθηκε λοιπόν εκεί. Τώρα, να σας ελπίζω πω, να μην δικαιωθούμε και στο μέλλον. Ελπίζω. Γιατί χθες άκουσα μια δήλωση του κυρίου Μπαλαούρα, του σύντροφου Μπαλαούρα, που είπε των 53, που είπε ότι εμείς στο γενικό πλαίσιο συμφωνούμε. Στους 53 είναι η κυρία Σταμπούλη τώρα. Και ο Μπαλαούρας, γι' αυτό σας λέω. Ναι. Ο σύντροφος Μπαλαούρας είπε στο γενικό πλαίσιο συμφωνούμε. Ναι. Δηλαδή αυτό μένα άρχισε να με προβληματίζει. Στο ειδικό δεν συμφωνείτε. Δηλαδή πάλι στο ειδικό δεν συμφωνείτε. Μόνο στο γενικό. Το γενικό είναι ένα γενικό. Τώρα θα αρχίσουν να έρχονται στη Βουλή ειδικά. Άρα εσείς αντιδράσατε γιατί είχε και περί η πολιτική της στάση δεν σας ικανοποίησε ως βουλευτής πάντα κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας, γιατί σας είπε ξεκάθαρα ότι εγώ ήταν να ψηφίσω παρόν, όχι μονάχα αυτό, αλλά όλη, την αδευτική κυβέρνηση, όλη άρα τη διάρκεια, η θέση της ήταν παρόν. Σε όλη τη διάρκεια της τριετίας ήταν ένα και το αυτό με τα στελέχη της αριστερής πλατφόρμας εδώ, σε όλη. Ήταν υπέρ της, ότι η εκλογή της, ήταν υπέρ της μη διεύρυνσης του κόμματος, όταν φέρναμε ένα καινούριο μέλος που τι λέει ο πρόεδρος. Εδώ αυτές τις αποφάσεις της πλειοψηφίας και του Προέδρου, αυτές δεν τις ακούμε. Τι λέει ο Πρόεδρος, να αντιστοιχηθεί ο ΣΥΡΙΖΑ με τον κοινωνικό ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, 2,5 εκατομμύρια ψηφοφόρους δεν μπορεί να έχουμε 30.000 μέλη. Εμείς εδώ λοιπόν, όταν πηγαίναμε να φέρουμε 1-2 μέλη, η πλατφόρμα επειδή το ήθελε κλειστό κλαπ για να το χρειαστεί σε μια συγκεκριμένη περίπτωση που ήταν αυτή και να το χρησιμοποιήσει, έλεγε όχι, όχι εσύ. Σε αυτό το πεδίο ήταν ένα και το αυτό. Όλοι μαζί. Άρα έχει άλλη συμπεριφορά, γενικότερα. Σας λέω, ήταν άλλη ένα και το αυτό με την αριστερή πλατφόρμα. Ναι, αλλά από ό,τι κατάλαβα, γενικά την καταγγέλλεται και για τη συμπεριφορά της από τις προηγούμενες εκλογές του Ιανουαρίου. Δηλαδή, ενώ είσαστε υπέρ των συλλογικών διαδικασιών και όλοι μαζί πηγαίνατε αγαπημένοι και χωριζόσασταν και σε ομάδες, εδώ μας λέτε ότι συνεργάστηκε με άλλους 2-3 υποψήφιους από την αριστερή πλατφόρμα για να μπορέσει να βγει πρώτη. Λες ακριβώς. Αυτό καταγγέλλεται. Εγώ ουσιαστικά θεωρώ ότι τις ψήφους πρέπει να τις διαιρέσουμε δια 4 που πήρε. 9.100 τόσο, δια 4 πόσο πάει. Μάλιστα. Άρα όλα μαζί κινηθήκαμε συνετέλεσαν στο να πείτε ότι δεν θέλουμε να είναι πρώτοι αυτή τη φορά η κυρία Σταμπούλη. Αυτό ήταν το λιγότερο. Δεν υποδείξατε και τον πρώτο, υποδείξατε. Ναι, υποδείξαμε, δεν σας είπα. Πρώτο, ποιος να είναι πρώτο, τον κύριο Βελίκη είπατε. Είπαμε, δεύτερο, για ποιο λόγο. Δεύτερο δεν είπαμε, μόνο για τον πρώτο είπαμε ήταν η απόφαση. Μόνο για τον πρώτο. Είπαμε για τους άλλους, ας αποφασίσει το κόμμα κάτω. Και γιατί δεν είπατε. Και γιατί είπαμε για τον σύντροφο. Και γιατί δεν είπατε τον κύριο Αβραμάκη που ήταν δεύτερος να πάει πρώτος. Ακριβώς, θα σας εξηγήσω αυτό ήθελα να πω. Γιατί έχουμε εμπιστοσύνη απόλυτη στον σύντροφο Βελίκη και το αξίζει, γιατί κάποιοι λένε για την ηλικία του, δεν θέλω να πω και η ηλικία τώρα. Ναι. Ότι ήταν ένας εξαίρετος σύντροφος, ο οποίος την προηγούμενη φορά πετάχτηκε έξω από το ψηφοδέλτιο το Γενάρη με ευθύνη της αριστερής πλατφόρμας. Και παρόλα αυτά ήρθε ο άνθρωπος στο Γαλαξία και παρουσίασε το ψηφοδέλτιο χωρίς ίχνος πικρίας. Επειδή λοιπόν 50 χρόνια αγωνίζεται ανελιπώς, ανιδιωτελώς εδώ και 50 χρόνια και είπαμε ότι είναι υπηρέτης του κόμματος και τώρα έβαλε υποψηφιότητα, παρόλο στην αρχική πρόταση δεν ήταν, μετά μπήκε. Γι' αυτό είπαμε ότι και του αξίζει θέση και του έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη ότι θα είναι σταθερός στις αποφάσεις του κόμματος. Γι' αυτό ακριβώς με αυτό το πολιτικό σκεπτικό και στην περίπτωση αυτού, γιατί όλα έγιναν με ένα πολιτικό σκεπτικό και όχι προσωπικό, είπαμε σχεδόν όλοι να είναι πρώτος ο... Ναι, αλλά η προσπάθειά σας έπεσε στο κενό, όπως είδατε. Ναι. Γιατί θεωρείτε ότι έπεσε στο κενό? Γιατί είχε πάρει μια κεντρική απόφαση το κόμμα, ότι πιεζόμενοι, και αυτή είναι επίσης μια διαφωνία μας, δηλαδή δεν είχαμε την τάση της πλατφόρμας και να έχουμε τώρα τις άλλες τάσεις να πιέζουν. Είχε γίνει μια κεντρική συμφωνία με τους 53, ότι όσοι είπαν παρόν, γιατί όσοι είπαν παρόν ήταν των 53, θα είναι στα ψηφοδέλτια έτσι όπως επειδή ήταν μια κεντρική απόφαση και ξέραμε ότι είναι δύσκολο να αλλάξει, αλλά εν πάση περιπτώσει εμείς δεν είμαστε πρόβατα εδώ τόσα χρόνια. Είμαστε νομιμόφωνες κομματικά και ακολουθούμε στο 99% τις αποφάσεις του κόμματος, αλλά έχουμε το δικαίωμα και κατοχυρώνεται, σας είπα και από το άρθρο 5 του καταστατικού, όποιος, και γι' αυτό έλεγα ότι πρέπει να κάνει η αριστερή πλατφόρμα έτσι το Γενάρη. Διαφωνείς, κύριε, διαφωνείς με τη στρατηγική του κόμματος? Δεν την υπηρετείς, πας στην άκρη και περιμένεις. Απλά δεν υπονομεύεις. Αυτό λοιπόν έχει δικαίωμα κάθε μέλος να το κάνει. Να μην υπηρετεί τις αποφάσεις της πλειοψηφίας όταν διαφωνεί. Λοιπόν, πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε.
Με τον κύριο Παναγιώτη Κοντρώνη, το στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, συζητάμε για το πώς κινήθηκε την προεκλογική περίοδο, γιατί αποφάσισε να μην είναι υποψήφιος στις 20 Σεπτεμβρίου, ήταν εκτός ψηφοδελτίου όπως όλοι γνωρίζουμε, και μας λέει λοιπόν, τοποθετείται για πρώτη φορά δημόσια, για ποιο λόγο εξέφρασε την αντίθεσή του στο να είναι πρώτη στο ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ η Αφροδίτη Σταμπούλη, η βουλευτής του κόμματος. Είπαμε ότι οι λόγοι ήταν δύο. Το ένα, το ότι στην ουσία ήθελε να θα ψήφιζε παρόν, σας είχε πει, κατά την κρίσιμη ψηφοφορία. Επίσημα σε όλα τα μέλη της Ομαρχιακής. Του μνημονίου, ορίστε. Επίσημα σε όλα τα μέλη της Ομαρχιακής. Έτσι, τη συμφωνία το είπε επίσημα. Αλλά όταν είδε ότι πάει να πέσει κυβέρνηση, είπε ναι. Και αυτό γιατί. Ξέρετε γιατί. Ναι. Γιατί δεν είχε αποφασιστεί η διάσπαση και ήθελε να τα έχει καλά και με τους μεν και με τους δε. Άρα θεωρείτε εσείς εκεί στην Ομαρχιακή ότι δεν είχε ξεκάθαρη πολιτική θέση η κυρία Σταμπούλη και φυσικά σας ενόχλησε και ο τρόπος που πολιτεύει. Και με όλο το ιστορικό που ξέραμε ναι. Και τα λοιπά. Στις εκλογές του Ιανουαρίου, το πώς κινήθηκε και τις συνεργασίες που έκανε προκειμένου να βγει. Σαν Κοντρώνης δεν μπορώ να έχω εμπιστοσύνη. Και δεν ήταν το θέμα μόνο στις αίρες, εμείς το βάζαμε και γενικότερα. Mm-hmm. Θεωρούσαμε, βέβαια δεν μπορούσαμε να το επιβάλλουμε, δεν μπορεί στη Δράμα ας πούμε, να είναι ο Καραγιαννίδης, ο οποίος είπε τρεις φορές παρόν. Λέγαμε εμείς ακόμη και εδώ να πάνε τα πράγματα έτσι όπως τα θέλουμε, έχουμε πρόβλημα, διότι θα έχουμε από εκεί, θα έχουμε από τη Φθιώτιδα, θα έχουμε από κάπου αλλού. Μάλιστα. Θα δούμε, ελπίζουμε εσείς να μην δικαιωθούμε. Τώρα βγαίνετε και τα λέτε δημόσια. Αντιδράσατε, δεν μπήκατε στο ψηφοδέλτιο και τώρα βγαίνετε και λέτε τους λόγους που σας έκαναν να έχετε την συμπεριφορά που λέμε τόση ώρα. Δεν φοβάστε, μην παρεξηγηθείτε. Δηλαδή και από τον κόσμο, γιατί να λένε εντάξει, μα πώς έχει... Τι να λέει. Με την έννοια ότι ο κόσμος μπορεί να θεωρεί παράλογο το ότι συζητούσατε τη βουλευτή που επέλεξε, τον άνθρωπο που επέλεξε να στείλει στη Βουλή, να μην τον θέλετε πρώτο στη λίστα, να τον βγάλετε δηλαδή με συνοπτικές διαδικασίες από τη στιγμή που είναι απόφαση του λαού. Εγώ τώρα σας λέω πώς μπορεί. Εντάξει, αλλά και επιπτώσεις που πιθανόν να έχετε από το κόμμα με όλα αυτά που κάνετε. Αν ήταν, αυτά δεν τα υπολογίζετε. Μακάρι να είχαμε, κυρία Μαυρίδου, αν ήταν να έχουμε επιπτώσεις, θα έπρεπε να φύγουν πιο μπροστά χιλιάδες άλλοι που κάνουν ό,τι θέλουν εδώ και τόσα χρόνια. Όπως, ας πούμε, ο κύριος Αργυριάδης που έβαλε υποψηφιότητα ναι. Μετά από 20 χρόνια. Αυτές είναι οι εκλογικές αναμετρήσεις. Ήταν υποψήφιος βουλευτής. Φαίνεται αυτός μόνο βουλευτής θέλει να είναι. Ήταν υποψήφιος βουλευτής το 96. Το 96. Από το 96 μέχρι το 2015. Όταν εμείς παρακαλούσαμε και φέρναμε κόσμο από την Αθήνα, από τη Θεσσαλονίκη, από αυτά και τον παρακαλούσαμε, τίποτα. Ούτε ήθελε να ξέρει, ούτε ήθελε να ξέρει για τον Τσίπρα. Τον είχε για σκότωμα και τον Τσίπρα και τον ΣΥΡΙΖΑ τα πάντα. Τα άκουγε και ανατρίχιαζε αρνητικά. Και όλος τυχαίως επανέκαμψε όχι το 12, το 15 το Γενάρη να βοηθήσει το κόμμα τώρα που σταθεροποιήθηκε στην πρώτη θέση, ενώ ήταν Πασόκ ο άνθρωπος. Δείτε εδώ αν υπάρχει το όνομά του σε όλες αυτές, γιατί έχω αρχείο. Τι είναι αυτά. Τι είναι, είναι το 2002. Συμβαίνει για τις νομαρχιακές εκλογές 2002. Το 2002. Βλέπετε Αργυριάδη. Ήταν μέλος του κόμματος. Εδώ ήταν το 2006. Βλέπετε Αργυριάδη με τον Παπαϊωάννου. Okay. Εδώ ήταν οι βουλευτικές του 2000. Οι βουλευτικές του 2000. Έχουμε και από Θεσσαλονίκη και από. Βλέπετε κανένα Αργυριάδη μέλος του κόμματος. Εδώ είναι το 2004. Εδώ είναι το 2007. Εδώ είναι το 2009 και εδώ είναι το 2012. Ήταν υποψήφιος το 2006 με τον Σαουλίδη, του Πασόκ δηλαδή, τον επίσημα χρησμένο, μέλος του ΣΥΡΙΖΑ. Όταν εμείς κατεβάζαμε με τη διάβαση πεζών ψηφοδέλτιο και ήταν ο μοναδικός λόγος που είχε δικαίωμα ο ΣΥΡΙΖΑ να διαγράφει κάποιον, όταν πηγαίνει με αντίπαλο αυτοδιοικητικό ψηφοδέλτιο. Πηγαίνει στον κύριο Φωτιάδη, δεν ήταν να είναι υποψήφιος. Πρώτα το 6 πήγε στο Σαουλίδη, υποψήφιος. Ναι. Υποψήφιος, όχι πρόθεση. Ωραία, υποψήφιος, Πασόκ, ψηφοδέλτιο. Δηλαδή. Χρησμένος Πασόκ. Χρησμένος. Δεν τον διαγράψαμε γιατί σας λέω, δεν έχουμε κόμμα με επιπτώσεις. Ό,τι θέλει κάνει ο καθένας. Το 2010 μπήκε και στο ψηφοδέλτιο του Φωτιάδη και έφυγε τελευταία στιγμή από το πρωτοδικείο διότι έβαλε δυο, κατά την άποψή του, ακροδεξιούς ναι. Στο ψηφοδέλτιο. Ναι. Πουθενά. Τότε ήταν αυτός. Πουθενά. Και τώρα όλος τυχαίως. Όλος τυχαίως. Ήταν Πασόκ. Τώρα που έγινε το Πασόκ 5% και ο ΣΥΡΙΖΑ 35%. Έγινε ΣΥΡΙΖΑ και ήρθε να βοηθήσει. Αυτό είναι ο ορισμός του κεροσκοπισμού. Βαριές κουβέντες είναι αυτές. Και γιατί να μείνετε σε μια νομιμοριακή με τέτοια πρόσωπα και με τέτοιους υποψήφιους, αν δεν σας εκφράζει ποια? Το όλο πλέον σύστημα. Πώς δεν μας εκφράζει, μια χαρά μας εκφράζει. Τώρα είναι το ψηφοδέλτιο. Μα τον επέλεξε τον κύριο Αργυριάδη τα κεντρικά. Άμα άλλαξε ο ΣΥΡΙΖΑ,
Ανάλλαξαν, δεν τον επέλεξαν, έγινε μετά ανακατανομή του ψηφοδελτίου. Όταν αρνήθηκα εγώ να είμαι υποψήφιος, ναι, μετά έγινε. Άρα δεν υπήρχαν πολλές υποψηφιότητες όπως μας έλεγαν. Ψέματα ήταν. Πότε γιατί να διαλέξουν τον κύριο Κυριάκη. Δεν ήταν μέσα στην πρόταση του. Και να μην βάλουν έναν άλλον, δεν για να μην μέσα... λέτε τώρα εσείς αυτά. Δεν, ήταν... δεν τα ξέρουν. Πού τα ξέρουν. Τα ξέρουν οι άλλοι. Έχουν από το 96, ο Τσίπρας το 96 δεν ήταν στο κόμμα. Και κάποιοι άλλοι. Εσύ δεν ασχολήθηκαν όμως. Πιστεύετε ότι ασχολήθηκαν. Δεν τα είπαμε αυτά. Εντάξει. Δεν τα είπαμε. Αυτά εγώ τα είπα. Τα είπατε μέσα στην ομαρχία και τα είπα όλα. Γιατί κάποιοι έκαναν ότι δεν θυμούνται. Κάποιοι έκαναν ότι δεν θυμούνται. Χαμογελούσαν από εδώ, από εκεί. Δεν τα ξέρετε αυτά, παιδιά. Λέτε, εκείνος ήταν Πασόκ, ξέρω εγώ. Εκείνος που ήταν ένας που δεν τον ξέρω, εγώ δεν θα εκφράσω άποψη. Έναν όμως που τον ξέρω. Ναι. Θα τα πω όλα. Και εγώ σας λέω, το έχετε σκεφτεί. Εντάξει, τα λέτε. Και τα λέτε και δημόσια. Τα λέτε για ποιο λόγο όμως. Εγώ αυτό προσπαθώ να καταλάβω. Μια... Και δεν φοβάστε να μην παρεξηγηθείτε, να μην τιμωρηθείτε, να μην. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Δεν ζητάω τίποτα. Δεν ζητάω τίποτα. Δεν φοβάμαι τίποτα. Για να μην πω και το παραφράσω. Μπορεί να ήθελα να σας κάνουν διοικητή. Δεν θέλω και να με κάνουν. Στο νοσοκομείο. Δεν θέλω και να τώρα με... που τα λέτε αυτά, δεν θα σας κάνουν διοικητή. Δεν θέλω να με κάνουν και να μου ζητήσουν να γίνω, δεν θα γίνω. Δεν θέλω πουθενά να πάω. Εγώ γιατί θέλω το κόμμα να υπηρετώ. Ούτε διοικητής θέλω να γίνω, ούτε γενικός γραμματέας θέλω να γίνω. Θα μείνετε ούτε... κανονικά στην Ομαρχία εκεί. Σας είπα προηγουμένως. Ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί προηγουμένως... να λέγατε, μπορεί να, είμαι, να μείνω στο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά θα φεύγω από την Ομαρχία εκεί άλλο. Ομαρχιακή, Ομαρχιακή. Ενεργά δηλαδή. Γιατί δεν είναι δική μου άποψη. Αυτή είναι πολλών η άποψη. Τη συντριπτική πλειοψηφία, δεν σα είπα προηγουμένως. Εγώ είπατε. Τι σα είπα. Δεν είναι δική μου άποψη. Άσχετα αν κάποιοι ακολούθησαν την απόφαση. Την κεντρική, ίσως δεν ήθελα να. Εντάξει, και το δικό σας όμως δεν ήταν μια ακραία αντίδραση. Μπορεί με και να την ήταν. Έννοια ότι άμα το κάνανε όλοι. Μπορεί και να ήταν. Τι και πώς δεν πρέπει να πάρουν. Και πώς δεν πρέπει να πάρουν το μήνυμα κάτω ότι πρέπει να ακούν το τοπικό κόμμα. Εσείς θεωρείτε ότι το πήρανε το μήνυμα. Τοπικά ναι, αλλά να σας πω και δεν κάτι. Δεν μην νομίζετε εμείς, ότι το τοπικό κόμμα πάντα κάνει καλό. Εμείς, κυρία Μαυριεδού, όταν ήμασταν κόμμα. Σας είπατε λίγο πριν ότι η κυρία Σταμπούλη δεν άφηνε το κόμμα να ανοίξει. Όταν ήμασταν κόμμα του 3, του 4 και του 5%. Το ψηφοδέλτιο το τοπικό το όριζε με ψηφοφορία όλων των μελών η τοπική οργάνωση. Mm-hmm. Δηλαδή ψηφίζαμε 80 άτομα και λέγαμε πρώτη Μαυρίδο, δεύτερος Κοτρώνης, τρίτος Βενέτης κτλ. Mm-hmm. Επ' αυτού δεν έχει δικαίωμα κεντρικά το κόμμα να έχει άλλη επιλογή. Mm-hmm. Ήταν υποχρεωμένο να το επιλέξει. Και μας λέγανε τότε εδώ Πασό και Νέα Δημοκρατία όταν καλά. Όταν θα γίνεται, Μαγάλη. Όταν θα γίνεται και δυστυχώς. Έγινε. Έγινε. Τι να κάνω. Έγινε, εγώ όμως δεν μπορώ να τα ακολουθήσω αυτό. Τουλάχιστον στο, ναι, στο αλλά σύνολό του. Όταν ένα κόμμα το χαρακτηρίζει αυτός ο τρόπος λειτουργίας του, δηλαδή αυτές οι συλλογικές διαδικασίες, και όταν αυτές πάβουν να υπάρχουν, δεν έχετε λόγο να μείνετε σε αυτό το κόμμα. Όχι, πώς δεν έχω, μια χαρά έχω. Ποιο λόγο, δεν είναι, πιστεύετε ακόμα ότι είναι αριστερή κυβέρνηση. Δεν είναι στρατηγική σημασία, βεβαίως και είναι αριστερή. Είναι αριστερή κυβέρνηση με μνημόνιο. Αριστερότατη. Πώς γίνεται αυτό. Αριστερή κυβέρνηση με μνημόνιο. Πολύ αριστερή είναι. Πώς. Και πιστεύω ότι. Πείτε μου τότε, σας παρακαλώ. Και τι έπρεπε να κάνουμε να παραιτηθούμε. Πώς προσδιορίζετε εσείς μια κυβέρνηση. Μισό λεπτό. Πώς προσδιορίζετε μια κυβέρνηση ως αριστερή, για να καταλάβω. Αριστερή. Ναι. Όταν έχει κάτι που δεν το πιστεύει, γιατί αυτό το λιδωρούν κάποιοι, λέει δεν πιστεύετε στο πρόγραμμα. Βεβαίως. Ενώ η Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ το πίστευαν αυτό το πρόγραμμα. Εμείς τι κάναμε. Ποιος σας είπε ότι το πίστευαν. Οι ίδιοι. Ήθελαν να φτάσουν από το 40% στο 10%. Λέγανε το μνημόνιο είναι ευλογία, δεν το λέγανε. Πολύ. Αυτό το έλεγε, το είπε πολύ, κάποια στιγμή. Πάρα πολύ, πάρα αυτό πολύ υπόθηκε κάποιες φορές από κάποια στελέχη, τα οποία όμως ήθελαν να μείνουν στο ότι υπάρχουν και μέσα μεταρρυθμίσεις που έπρεπε να γίνουν σε αυτόν τον τόπο πριν 30 χρόνια και τώρα θα γίνουν λόγω μνημονίου. Εκεί πάνω είπαν ότι το μνημόνιο είναι και ευλογία, έχει και καλά μέτρα. Αυτά τα έχει πει και ο κύριος Τσίπρας. Αυτά τα έχει πει και ο κύριος Τσίπρας. Ότι υπάρχουν κάποια πράγματα που έχουμε υπογράψει και πρέπει να γίνουν. Στο... αυτό λέγανε και οι δεξί. Δεν λέγανε αυτό. Αυτό λέγανε και οι δεξί. Εν πάση περιπτώσει, η διαφορά μας ξέρεις ποια το θέμα είναι. Η διαφορά μας ξέρεις ποια είναι. Τώρα, αυτό με ότι εμείς φτάσαμε σε ένα σημείο παραλάβαμε μια κατάσταση. Και η Νέα Δημοκρατία είναι δεξιά ή όχι. Παραλάβαμε μια κατάσταση δύσκολη την οποία πρέπει να διαχειριστούμε. Δεν φέραμε εμείς τη χώρα και αυτό εκτίμησε ο ελληνικός λαός και μας ψήφισε. Μας εκτίμησε δηλαδή ότι παραλάβαμε μια κατάσταση και πρέπει να τη διαχειριστούμε στον γκρεμό. Οι άλλοι φέραν τη χώρα στον γκρεμό. Γι' αυτό και δεν είχαν τα εχέγγυα, από τον κόσμο τουλάχιστον, ότι έχουν τις δυνατότητες να τη διαχειριστούν. Εσείς όμως πήρατε την χώρα σε μια πολύ άσχημη κατάσταση τον Ιανουάριο και τη φέρατε σε ακόμη πιο άσχημη κατάσταση τον Σεπτέμβριο και δεν κάνατε τίποτα 7 μήνες. Όχι, δεν κάναμε γιατί, γιατί ήμασταν κυβέρνηση, κυβέρνηση εν πτήση. Εγώ σας ρωτώ. Κυβέρνηση εν πτήση, 17 ώρες εδώ, κόμμα, 20 εκεί, αλλάζει, τώρα τελείωσε. Τώρα δεν έχουμε καμιά δικαιολογία. Τώρα
Δεν έχουμε καμιά δικαιολογία. Εγώ σας ρωτώ. Ναι, σας έδωσε δεύτερη ευκαιρία ο κόσμος. Θα δούμε. Τώρα δεν έχει καμιά δικαιολογία. Τελευταία ευκαιρία. Δεύτερη και τελευταία. Έτσι, μπράβο. Δεύτερη και τελευταία. Όταν όμως αλλάζει φυσιογνωμία αυτό το κόμμα, αυτό σας ρωτώ και δεν απαντάτε. Πώς δεν αλλάζει, κύριε Απαντά, πώς να απαντάω. Καταρχάς είπατε ότι δεν ακολουθεί πλέον τις συλλογικές του διαδικασίες. Όχι, δεν είπα αυτό. Πώς αυτό είπατε, όταν πλέον δεν είπα αυτό. Εισακούονται οι αποφάσεις νομαρχιακής. Μία. Για το μία λεπτομέρεια. Το θεώρησα λεπτομέρεια. Είναι λεπτομέρεια οι εκπρόσωποι του Ελληνικού Κοινοβουλίου του κόμματος. Ποια? Η λεπτομέρεια. Δεν είπα λεπτομέρεια, λέω για την κατάρτιση. Λέω για την κατάρτιση του ψηφοδελτίου. Και θα είναι οι βουλευτές. Είναι λεπτομέρεια οι βουλευτές. Λεπτομέρεια, δηλαδή στο 80% δέχτηκαν την προηγούμενη φορά. Στο 80%. Δεν δέχτηκαν το 1-20%. Δεν μπορούμε να τα θέλουμε και 100% και εν πάση περιπτώσει θα αγωνιστούμε. Ναι, αλλά είδατε τώρα όμως. Ακόμα χειρότερα ήταν τα πράγματα. Θα αγωνιστούμε να τα βελτιώσουμε. Αυτά τα πράγματα δεν είναι στρατηγικές διαφορές. Δεν είναι διαφωνίες πολιτικές. Μάλιστα. Τι να σας πω. Τώρα, μου είπατε ότι εσείς δεν έχετε καμία ευθύνη ως κόμμα. Πάμε λίγο τώρα, γιατί αρχίζει και με πιέζει ο χρόνος, βλέπω. Και θέλω να σας ρωτήσω κάποια πράγματα. Είπατε για εσάς και πάμε λίγο να ρωτήσουμε τώρα τους αιρέους υπουργούς. Εκεί, ικανοποιημένος, από αυτούς τους υπουργούς που έγιναν εδώ, τους σεραίους που πήραν χαρτοφυλάκια, που δεν είναι ΣΥΡΙΖΑ ικανοποιημένος από αυτό. Αυτό δεν είναι δικιά μου δουλειά, είναι δουλειά. Όχι, εντάξει, τόση ώρα σχολιάζεται. Ποιος σεραίος. Τώρα όμως, μη μου το κάνετε. Ποιος σεραίος. Σεραίος. Ποιοι είναι σεραίοι. Η κυρία Κόλια. Και ο κύριος Μπόλας. Μπόλας θα το σχολιάσει η οργάνωση της Θεσσαλονίκης. Εγώ θα σχολιάσω τη κυρία Κόλια. Δεν θεωρείτε δηλαδή ότι είναι σεραίος ο κύριος Μπόλας, επειδή είναι από τη Θεσσαλονίκη. Σεραίνει πολύ και ο Τρίφωνος Αλεξιάδης είναι καβαλιώτης. Εντάξει. Θα σχολιάσει καβάλα για τον Αλεξιάδη. Εγώ θα σχολιάσω για την κυρία Τσαρουχά. Η κυρία Κόλια Τσαρουχά ήταν, εκπροσωπούσε ένα άλλο κόμμα. Ήταν. Εγώ νομίζω. Εδώ και δεν είναι δικιά μου εκτίμηση. Και δεν είναι δικιά μου εκτίμηση. Είναι σεραίος, είναι πρώην υπουργός. Δεν είναι δικιά μου εκτίμηση. Θεωρώ ότι είναι επιτυχημένη. Θεωρώ ότι είναι επιτυχημένη υπουργός η κυρία Τσαρουχά και δεν το λέω εγώ. Το λένε αρκετοί. Οπότε και επειδή δεν μας έπεφτε και λόγος σε όλα αυτά. Ο κύριος Μπόλαρης θα έρθει εδώ, όπως φαίνεται. Από ό,τι φαίνεται, ο κύριος Μπόλαρης θα έρθει εδώ. Γιατί και παλιά μας λέγανε μη σχολιάζετε, ο κύριος Μπόλαρης δεν θα είναι στο ΣΥΡΙΖΑ. Εσείς τα λέτε, κύριε Μαυρίδου. Τελικά ήρθε μια χαρά στο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί όπως είδατε το ρεπορτάζ ήταν αληθινό και αντικειμενικό. Ήρθε στο ΣΥΡΙΖΑ, ήρθε και βγήκε και χωρίς σταυρό. Γιατί ήρθε τώρα με τη λίστα και τοποθετήθηκε σε εκλόγιμη θέση και γίνει και υπουργός. Χωρίς σταυρό, το ξαναλέω. Βγήκε χωρίς σταυρό και έγινε και υπουργός. Και δεν θα το σχολιάσετε αυτό. Βεβαίως, όταν δεν. Αύριο μεθαύριο που θα γίνουν εκλογές, θα έρθει στις αίρες, πιθανότατα. Όταν θα έρθει εδώ, θα βρούμε μια συλλογική απόφαση και θα πάρουμε την απόφαση μας τώρα για το τι θα γίνει μετά από 4 χρόνια και 5 χρόνια. Καλά, μην το βάζετε και το χέρι σας στη φωτιά μετά από 3 χρόνια και 2 χρόνια. Μπορεί να έχουμε και σε ένα χρόνο και σε 5 μήνες και σε 6 εκλογές με το ΣΥΡΙΖΑ. Θεωρείτε ότι θα βρει τις ψήφους σε περίπτωση διαρροών που θα χρειαστεί και τις συνεργασίες θα τις βρει τελικά. Εγώ ελπίζω, εύχομαι και πιστεύω. Σας είπα όμως ότι και για να μην συμβεί αυτό, εγώ εξέφρασα μια άποψη για να μην συμβεί αυτό. Άρα δεν σας ενόχλησε αυτή η στρατηγική του κόμματος στην περίπτωση του κυρίου Μπόλαρη. Εγώ ήμουν να μιλήσω γενικά, αφού το θέλετε έτσι. Εγώ ήμουν φανατικά, όπως σας είπα, και υπέρ της διεύρυνσης. Ναι. Και την προηγούμενη φορά, ναι. Και είπε, δεν θα βάλω την ονοματολογία πάνω απ' όλα, την προηγούμενη φορά θεωρούσα ότι ο πρόεδρος έπρεπε να διαχειριστεί και μπορούσε να διαχειριστεί τις υποψηφιότητες όπως ήθελε τη στιγμή που τον βοήθησαν κάποιοι βουλευτές να ρίξει την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας επ' ευκαιρία της προεδρικής εκλογής και να πάμε σε εκλογές. Άρα είχε όλη τη δυνατότητα και όλη την ευχαίρεια να επιλέξει τους υπουργούς του. Και τους βουλευτές και τους υποψηφίους στις λίστες, αφού είχε κάνει αυτή τη στρατηγική, είχε χαράξει και είχαν διαχωρίσει τη θέση τους κάποιοι, όπως ήταν διάφοροι, 10, 15, πόσοι ήταν βουλευτές εκτός ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι, αυτό ήταν μια κεντρική γραμμή, μια εικόνα την οποία είχε μόνο ο Πρωθυπουργός που είχε κάνει τον σχεδιασμό και τις συνεννοήσεις. Εγώ εκεί δεν μου έπεφτε εμένα προσωπικά λόγος. Και όταν γινόταν αυτές τις συζητήσεις, έλεγα ότι εγώ τουλάχιστον δεν θα βάλω βέτο. Αν ο πρόεδρος θεωρεί ότι έτσι πρέπει να το χειριστεί το θέμα γι' αυτό, γιατί ήταν ένα κορυφαίο ζήτημα, δεν θα έφερε. Αν ερχόταν ο κύριος Μπόλαρης και έπαιρνε εδώ πρώτος στη λίστα. Δεν μπορώ να πω όταν θα μπει, αν θα μπει. Όχι, αν ερχόταν τώρα. Δεν, σε τέτοια υποθετική ερώτηση. Γιατί δεν είναι υποθετική ερώτηση. Υποθετική είναι. Εσείς πιστεύετε. Δηλαδή εκεί, δεν έγινε κουβέντα εκεί, για αυτό το θέμα με στην Ομαρχιακή. Όχι. Ποτέ. Όχι. Σε αυτές τις εκλογές. Όχι.
Μάλιστα. Και μάλιστα από ό,τι ήξερα, από ό,τι είχα πληροφορηθεί, ότι ούτε ο κύριος Μπόλαρης, εκτός αν ήταν λάθος τότε σχολιάστε αυτό που λένε. Δεν ήξερε ούτε ο ίδιος ότι θα ήταν τις τελευταίες δύο μέρες. Ο κύριος Μικόλτης είπε, ας πούμε, στο δίκτυο που βγήκε, ότι ο κύριος Μπόλαρης βοήθησε πάρα πολύ στην αύξηση των ποσοστών. Η εκτίμηση του αποτελέσματος θα γίνει. Ενώ ο κύριος Αβραμάκης είπε ότι κάτι τέτοιο. Η εκτίμηση του αποτελέσματος θα γίνει αύριο επίσημα στην Ομαρχία εκεί. Την άποψή σας ρωτάω, κύριε Πετρώνη. Δεν μπορώ να την πω τώρα την άποψή μου. Γιατί δεν μπορείτε. Λέτε την άποψή σας για άλλα θέματα. Τώρα δεν μπορείτε να μας πείτε αν ο κύριος Μπόλαρης βοήθησε. Σας είπα ότι δεν γνωρίζω, γιατί καταρχάς είπαμε. Εσείς δεν κινηθήκατε καθόλου σε αυτές τις εκλογές. Κινήθηκα, αλλά όχι για να έχω μια πλήρη εικόνα και να πω τώρα ότι εκεί έγινε αυτό και εκεί έγινε εδώ, να έχω μια εικόνα. Όποιος έχει εικόνα, ας την καταθέσει. Εγώ θα περιμένω αύριο στην Ομαρχιακή να ακούσω όλα τα δεδομένα και να δω αν πράγματι προκύπτει τέτοιος λόγος, ποιος βοήθησε και πού οφείλεται το αποτέλεσμα. Εγώ νομίζω και σε αυτό συμφωνώ και δεν είναι μονάχα για αυτή την εκλογική αναμέτρηση, είναι για όλες τις αναμετρήσεις από τότε που ανέλαβε ο Τσίπρας πρόεδρος. Νομίζω ότι ένα ποσοστό πάνω από 80% οφείλεται στον πρόεδρο. Και όταν φτιάχναμε αναλύσεις μετά από κάθε εκλογική μάχη και εγώ έλεγα ότι το 85% οφείλεται στον πρόεδρο, κάποιοι της αριστερής πλατφόρμας έλεγαν ότι οφείλεται στη ριζοσπαστικοποίηση του ΣΥΡΙΖΑ και στο 1-5%. Αποδείχθηκε λοιπόν πού οφείλεται το ποσοστό. Ναι. Πήγαν εκεί με πρόεδρο και εμείς, αν είχαμε αρχηγό του Λαφαζάνη, έτσι όπως είμαστε τώρα, με το ίδιο πρόγραμμα θα παίρναμε 8. Αν δεν είχαμε τον Τσίπρα πρόεδρο, ο τωρινός ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό που έγινε με τους λαφαζανικούς, πώς το είδατε, και ότι δεν κατάφεραμε σε κανένα να μπουν. Ναι, δεν μπορώ να πω ότι το χάρηκα. Γιατί κάποιοι εξέφρασαν και αυτή την τέτοια. Εγώ, επειδή είχα την τραυματική εμπειρία του 1993, που δεν είχαμε μπει στη Βουλή τότε ως συνασπισμός και είχαμε πάρει 2,96. Αλλά αποδεικνύει πραγματικά ότι όλα αυτά που έλεγαν δεν ίσχυαν. Έλεγαν ότι το 62% ήταν όχι. Να το 62. Ήταν, όχι. Ήταν 3. Λέγαν ότι έπρεπε ο Πρόεδρος και ο ΣΥΡΙΖΑ τους να πάει τη χώρα στη δραχμή. Αν ήθελε λοιπόν ο ελληνικός λαός δραχμή, και τώρα ακόμη μετά την υπογραφή της συμφωνίας, μάλιστα, να δώσει 70% στη λαϊκή ενότητα, θα πήγαινε ο κύριος Λαφαζάνης ως πρωθυπουργός έξω και τους έλεγε: δεν ξέρω εσείς τι υπογράψατε με τον Τσίπρα και με τον Καμένο, εγώ είμαι πρωθυπουργός, 70% έχω, φεύγω. Να. Άρα δεν ήθελε ο ελληνικός λαός. Συνεπώς, ο κύριος Τσίπρας καλά έκανε και πέτυχε αυτή τη συμφωνία, την έφερε εδώ. Θα μου πείτε, εκ των υστέρων, δεν μπορεί κάθε φορά που βρίσκεσαι έξω να κάνεις εκλογές βουλευτικές. Έχει μια εντολή. Το ρίσκαρε και είπε: υπογράφω τη συμφωνία και μετά. Δικαιώθηκε εκ των πραγμάτων. Λοιπόν, ένα σχόλιο από εδώ και πέρα, τι βλέπετε να γίνεται, για να κλείσουμε και να σας αποδεσμεύσω. Τώρα θα βγαίνετε όμως, θα μιλάτε για το ΣΥΡΙΖΑ. Θα μπορώ δηλαδή να σας καλώ. Βεβαίως. αν και πρέπει να λειτουργήσουμε και πάλι, γιατί συγκροτημένα πρέπει να γραφεί. Υπάρχει μια ανακατοσούρα, θα πω μια αδυναμία καλύτερα, επειδή αποχώρησαν 6 μέλη από την προηγούμενη νομαρχιακή και είμαστε σε μια φάση αναδιοργάνωσης, δεν έχουμε ακόμη, πρέπει να συγκροτηθεί λίγο σωστά το γραφείο τύπου, ο εκπρόσωπο τύπου, να βγαίνουμε πάλι έτσι όπως βγαίναμε πρώτα με αποφάσεις οργανωμένα. Βεβαίως και θα βγαίνουμε και είπα εγώ συνεχίσω μέχρι να πεθάνω. Είτε θα είμαι απλό μέλος, είτε θα είμαι εγώ, δεν αλλάζω. Είμαι εδώ. Υπάρχουν 2-3 πιο παλιοί από μένα εδώ. Ναι. Υπάρχουν 2-3 πιο παλιοί από μένα. Αλλά εγώ μαζί με τον σύντροφο τον Βελίκη είμαστε αυτοί, αυτός βέβαια πολύ πιο παλιά, ναι, εντάξει, είμαστε αυτοί που δεν αλλάξαμε σε τίποτα από αυτό που λέγεται τώρα ΣΥΡΙΖΑ. Ποτέ. Ούτε ώρα δεν λείψαμε. Ούτε ώρα. Σε όλες τις διαδοχικές αλλαγές ονόματος κτλ. Ήταν κουκουέ εσωτερικού, σας είπα. Και γιατί λέτε ότι εγώ τα λέω, λέτε ότι εγώ τα είπα δημόσια, γιατί δεν περιμένω θέσεις. Δεν με ενδιαφέρουν οι θέσεις. Μα έτσι κι αλλιώς όλοι δημόσια δεν τα λένε. Ναι, όχι, εγώ άλλο σας ρωτώ. Και οι δικές μας συνεδριάσεις. Δηλαδή, αν έρθει τώρα και σας πει ο κύριος Τσίπρας ότι θέλω να αναλάβω. Σας είπα εδώ, δεν είπε τον κύριο Αργυριάδη που πήγε σε 800 ψηφοδέλτια ξένα. Πίεσε εμένα που δεν έκανα τίποτα άλλο παρά να μη συμμετέχω και η δικιά μου η μη συμμετοχή 10 ημερών ισοφαρίζει την προσφορά μου των 35 χρόνων και οι άλλοι που απήχαν 10 χρόνια, άλλος 20 χρόνια, άλλος 30 χρόνια, άλλος ήρθε πριν από ένα μήνα, άλλος ήρθε πριν από 10 μέρες. Σας λέω, μακάρι να ήταν έτσι. Εγώ θα το ευχόμουν και ας την πλήρωνα κι εγώ. Μάλιστα. Αλλά δεν είναι έτσι. Και πρέπει να γίνουμε κάποτε οργανωμένο κόμμα και συγκροτημένο, γιατί όπως αποδείχθηκε ο κόσμος θέλει κόμμα συγκροτημένο, αποφασισμένο και πρόεδρο και πρωθυπουργό με αποφασιστικότητα. Όχι ο ένας στο μακρύ και ο άλλος στο κοντό του. Εμείς να παίρνουμε απόφαση πέρα το ευρώ και να βγαίνει την άλλη μέρα ο Λαφαζάνης στα κανάλια και να λέει δραχμή, 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 δραχμή. Χιλιάδες αποφάσεις. Βγήκαμε από συνέδριο ιδρυτικό. Ναι, αλλά έχετε και τους 53 ακόμα. Να δούμε αν τελείωσαν τα προβλήματά σας.
Μα αυτή δεν ήταν η ένστασή μου για του 53 που μιλήσαμε προηγουμένως. Αυτό σας λέω. Να Σταμπουλή για στον 53. Γι' αυτό μιλάω. Αυτή ήταν η ένστασή μου. Περιμένουμε. Περιμένουμε, ελπίζω ότι θα διορθωθούν τα πράγματα. Λοιπόν, εγώ και να μην έχουμε μια αντικατάσταση της πλατφόρμας με τους 53. Θα δείξει. Θα δείξει. Σας ευχαριστώ πολύ που ήρθατε. Ευχαριστώ. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε, κυρίες και κύριοι.